Γεια χαρά σε όλους, αυτό εδώ είναι το ολοκένουργιο Toyota Aygo. Για την ακρίβεια πλέον ονομάζεται Aygo X, όμως διαβάζεται Aygo Cross, έτσι το λέει η ίδια η Toyota τουλάχιστον. Και ναι, σωστά μαντέψατε, είναι ένα crossover. Για την ακρίβεια είναι το μικρότερο crossover που μπορεί να αγοράσει κανείς σήμερα. Και σε αυτό το βίντεο θα μάθουμε τα πάντα για αυτό το μοντέλο. Θα δούμε τι άλλαξε σε σχέση με το προηγούμενο Aygo, θα δούμε πόσο ευρύχωρο είναι το εσωτερικό του και κυρίως πόσο γρήγορο είναι σαν αυτοκίνητο. Και αν έφτασε σήμερα για πρώτη φορά εδώ, στο trcoff.gr κάνουμε δοκιμές αυτοκινήτων. Οπότε, αν θες να βλέπεις περισσότερα τέτοια βίντεο, πάτα subscribe, πάτα like σε αυτό το βίντεο, παίξε και με την καμπάνα εκεί δίπλα για να παίρνεις ειδοποιήσεις κάθε φορά που οδηγώ κάτι καινούριο. Το Aygo τώρα δεν είναι καινούργια ιστορία για την Toyota, αφού αυτή είναι η τρίτη γενιά του μοντέλου. Βέβαια, εδώ έχουμε το προσωνύμιο Cross, που εντάξει, οκ, okay, μόδα είναι, θα περάσει. Όμως η Toyota φάνηκε προς εδώ προσαρμόστηκε πάρα πολύ γρήγορα στις νέες τάσεις. Και παρότι δεν έκανε το Aygo Cross ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, όπως αρχικά πολλοί κόσμος είχε υποθέσει, βλέποντας τις φωτογραφίες του πρωτότυπου του Aygo Cross Concept, όμως το έκανε crossover. Βέβαια, αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό, αφού πλέον το μοντέλο είναι ψηλότερο από πριν, άρα και πιο ευρύχωρο, τουλάχιστον ως προς το διαθέσιμο εσωτερικό ύψος. Επίσης, η αυξημένη απόσταση από το έδαφος του δίνει μια έξτρα άνεση στο ανέβα-κατέβα πεζοδρόμια, αλλά και κάνει την πρόσβαση λίγο πιο εύκολη, αφού τώρα μπαίνει πιο ευθεία από ό,τι πριν. Επίσης, είναι μεγαλύτερο από το προηγούμενο Aygo, αλλά και αισθητά πιο φαρδί, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε χώρους αλλά και σε οδική συμπεριφορά. Αυτό που συμβαίνει εδώ είναι πως η Toyota πήρε το μικρό αυτοκίνητο πόλης και προσπάθησε να το κάνει έτσι ένα μικροσκοπικό SUV. Ως εδώ εν μέρει θα πει κάποιος OK. Το περίεργο στην όλη υπόθεση όμως είναι η ονομασία. Έτσι λοιπόν το μοντέλο ονομάζεται Aygo Cross. Και το Cross για λόγους συντομίας γράφεται με το γράμμα X. Όμως αυτή η λογική έρχεται εντελώς αντίθετη με τη λογική που ακολουθεί η μάρκα στα μοντέλα όπως το Yaris Cross και το Corolla Cross. Όπου το Cross εκεί είναι ολογράφος. Δεν είναι περίεργο. Είναι λες και το Aygo το διαχειρίστηκε μια εντελώς διαφορετική ομάδα marketing και εσωτερικά στην Toyota. Αυτό που είναι όμως αναμενόμενο δεδομένο της cross λογικής του Aygo είναι η εμφάνιση. Πέρα λοιπόν από τις αυξημένες διαστάσεις και το μεγαλύτερο ύψος, έχουμε έντονα crossover χαρακτηριστικά. Τόσο μπροστά και πίσω με τους προφυλακτήρες, όσο και στο πλάι με τις μαύρες matte προεκτάσεις στα φτερά. Επίσης, ένα ενδιαφέρον στοιχείο που βλέπουμε για πρώτη φορά σε ένα Toyota είναι η επιθετική διχρωμία. Και λέω επιθετική γιατί αυτή δεν περιορίζεται σε οροφή και καθρέφτες, αλλά εκτείνεται σχεδόν σε ολόκληρο το πίσω μέρος και τα πίσω φτερά, κάνοντας όντως το αυτοκίνητο δίχρωμο. Δεν είναι στάνταρ αυτή εδώ η διχρωμία στα φτερά και στον προφυλακτήρα πίσω, στο μισό τελείω του αυτοκίνητου τέλος πάντων, αλλά είναι προαιρετικός εξοπλισμός. Αλλά αν θέλετε την άποψή μου, αυτή εδώ η επιλογή δίνει μια έτσι έξτρα νεανική νότα, ένα λίγο παραπάνω στυλ, ρε παιδί μου. Άλλωστε το Aygo δεν είναι αυτοκίνητο που θα το διαλέξουν οδηγοί μεγαλύτερης ηλικίας, αλλά οι πιο νεαροί. Επίσης, ένα ακόμη χαρακτηριστικό που μου έχει αρέσει είναι τα μειώδη πλαϊνά του αυτοκινήτου, κυρίως στις περιοχές των πορτών και προς τα πίσω, που μαζί με τα φτερά και τα κάθετα πίσω φώτα δίνουν ένα δυναμισμό που δεν βρίσκουμε σε άλλο μοντέλο της κατηγορίας. Ίσως το ίδιο μπορούμε να πούμε και για το μπροστινό μέρος με τα φώτα σε αυτό το νέο μοτίβο της Toyota, που σταδιακά θα δούμε και σε άλλα μοντέλα, όπως για παράδειγμα στο νέο Prius, αλλά και στο επόμενο CHR, τουλάχιστον σταδιακά ως προς τη γενικότερη φιλοσοφία του σχεδιασμού. Δεν έχουμε την κλασική μάσκα με ανοίγματα στο πάνω μέρος του προφυλακτήρα όπως εδώ, αυτά όλα είναι κλειστά, δεν είναι μαύρο αυτό το κομμάτι, όμως είναι ανοιχτό αυτό εδώ το κομμάτι και αυτό εδώ χαμηλά, που εντάξει είναι υπεραρκετό για την ψήξη του κινητήρα. Η εικόνα τώρα στο εσωτερικό του Aygo Cross είναι με μια λέξη επίσης περίεργη. Δύο λέξεις ήταν αυτό, επίσης περίεργη. Αυτό που θέλω να πω είναι πως αν έχεις μπει σε οποιοδήποτε από τα δύο προηγούμενα μοντέλα Aygo, από την πρώτη στιγμή καταλαβαίνεις πως εδώ μέσα κρατάς μικρό καλάθι, τουλάχιστον ως προς τη διαθέσιμη ποιότητα. Έτσι βεβαίως είναι και στην πράξη, αφού η συνολική αίσθηση αντιστοιχεί σε ένα φθηνό αυτοκίνητο. Τα πλαστικά είναι σκληρά και μαύρα, ενώ αποουσιάζουν αυτονόητα πράγματα όπως για παράδειγμα πίσω ανοιγόμενα παράθυρα και εσωτερικές επενδύσεις στις πόρτες. Βέβαια, οι εκτεθειμένες επιφάνειες στο χρώμα του αυτοκίνητου δεν είναι απαραίτητα αρνητικό στοιχείο, αφού δίνουν μια ευχάριστη πινελιά που σπάει τη μαυρίλα του εσωτερικού σε συνδυασμό με τις τσαχπινιές γύρω από τους αραγωγούς, στην κονσόλα και βεβαίως στα καθίσματα. Επίσης, η αραγωγή εδώ αριστερά και δεξιά στο ταμπλό είναι ίδια όλα αυτά τα χρόνια, ίδια από το πρώτη γενιά Toyota Aygo, το Peugeot 107 και το Citroën C1, την πρώτη γενιά αυτών των αυτοκινήτων. Ενώ είναι, αυτή η αραγωγή είναι ίδια ακόμη με το παλαιότερο Citroën C2 και το πρώτη γενιά Citroën C3. Είναι λες και εκείνα τα χρόνια είχαν φτιάξει πάρα πολλούς τέτοιους αραγωγούς και είχαν περισσέψει στα ράφια των εταιριών και τους χρησιμοποιούν ακόμα, γιατί απλά τους έχουν. Το ευχάριστο πάντως είναι πως είναι
πολύ πιο στιβαρή και πολύ πιο εύχρηστη από τις απλές περσίδες. Αυτό που είναι ακόμη πιο περίεργο εδώ μέσα όμως είναι το συνολικό σχήμα του ταμπλό. Υπάρχει ένα τεράστιο οβάλ κομμάτι εδώ, το οποίο λειτουργεί σαν μια βάση, αν θέλουμε το πούμε έτσι, για την οθόνη του συστήματος infotainment. Θα πούμε για αυτήν σε λίγο. Αυτό όμως που κάνει αυτό το τεράστιο οβάλ σχήμα είναι να κάνει να δείχνει το ταμπλό κάπως χοντροκομμένο, κάπως πολύ ογκώδες και μεγάλο. Και κατά την άποψή μου θα ήθελα μια έτσι πιο λεπτή, πιο αέρινη σχεδίαση για να μπορέσει να υπάρχει και μεγαλύτερη αίσθηση εδώ ευρυχωρίας. Θέλω να πω ότι αυτό το κομμάτι εδώ κάνει το ταμπλό λίγο καμπυλώδες από την πάνω μεριά και πιο ογκώδες στα μάτια του συνοδηγού, ενώ βγαίνει και προς τα μπροστά. Και επειδή ο συνεπιβάτης, όσο χωρίς να είναι, όταν θα καθίσει πίσω ο κανονικός άνθρωπος, που θα συμβεί και αυτό, θα αναγκαστεί να κάνει το κάθισμά του λίγο πιο μπροστά για να χωρέσει ο πίσω. Και εδώ αρχίζουν τα δύσκολα. Οι χώροι λοιπόν στο Aygo Cross δεν είναι και από τους πιο μεγάλους. Ικανοποιητικοί, ok, είναι για αυτοκίνητο πόλης. Αλλά αν δύο εμπρός επιβάτες είναι κάπως μεγαλόσωμοι, θα ζοριστούν ως προς τη θέση του καθίσματος. Το ύψος δεν είναι θέμα, αυτό το μοντέλο ψήλωσε κατά 5 εκατοστά και παρά την ανασήκωση των μπροστινών καθισμάτων κατά 5,5 εκατοστά, πάλι οι πιο ψηλοί δεν θα έχουν θέμα με τα κεφάλια τους, τουλάχιστον στις μπροστινές θέσεις. Προσωπικά με ενόχλησε πάρα πολύ η κολόνα του τιμονιού, αφού ακουμπάω τα γόνατά μου ως οδηγός, ενώ όταν είμαι συνοδηγός, το αριστερό μου γόνατο ακουμπά στο ταμπλό. Τα πιο δύσκολα όμως είναι πίσω. Παρά τις αυξήσεις στο μήκος του αυτοκινήτου κατά 23 εκατοστά και το μεταξιόνιο κατά 9 εκατοστά, δύο ενήλικες δύσκολα θα βολευτούν. Ειδικά αν στα μπροσκαθίσματα κάθονται άτομα με ανάστημα 1,80 και πάνω. Την κλειστοφοβική εικόνα ενισχύουν τα μικρά πίσω παράθυρα που δεν ανοίγουν, βασικά ανοίγουν αλλά μόνο με ανάχυση, αλλά και τα μπροστινά καθίσματα με ενσωματωμένα προσκέφαλα που περιορίζουν αισθητά την ορατότητα προς τα μπροστά. Βέβαια και τα παλιότερα Aygo έτσι ακριβώς ήταν και σε απόλυτη σύγκριση με τις προηγούμενες γενιές του μοντέλου, εδώ έχουμε αισθητά καλύτερους χώρους. Πάλι καλά. Στο κομμάτι της πρακτικότητας πάντως τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα. Έχουμε δύο ποτηροθήκες μπροστά στην κονσόλα και μία πίσω για τους πίσω επιβάτες. Έχουμε θήκες στις μπροστινές πόρτες αλλά όχι στις πίσω και έχουμε και ένα ραφάκι στην κονσόλα μπροστά για να ακουμπήσουμε ένα κινητό τηλέφωνο. Δεν έχουμε όμως τσέπες στις μπλάτες των μπροστινών καθισμάτων. Όσο τώρα για το σύστημα infotainment, αυτό έχει μία οθόνη αφής 7 inch από τη βασική έκδοση, ενώ η πιο πλούσια έκδοση έχει οθόνη αφής 8 inch και οι πολύ πλούσιες εκδόσεις όπως το αυτοκίνητο της δοκιμής έχει οθόνη 9 inch. Το ευχάριστο είναι πως έχουμε μενού στα ελληνικά, κάτι που θα βοηθήσει στο να κατανοήσουμε βασικές λειτουργίες αφού σαν διάταξη το σύστημα είναι λίγο μπέρδεμα στην αρχή. Αυτό εδώ το σύστημα Toyota Smart Connect με την 9 οθόνη παρέχει και ασύρματο CarPlay και ασύρματη φόρτιση για συμβατά smartphones. Όλα τα μεγέθη των οθονών έχουν Apple CarPlay και Android Auto, απλά στις μικρότερες οθόνες η σύνδεση γίνεται με καλώδιο. Σε αυτή την 9 οθόνη απουσιάζουν οι κλασικοί περιστροφικοί διακόπτες, αλλά ευτυχώς τα μοντέλα με οθόνη 7 ή 8 inch τους έχουν. Το σύστημα κλιματισμού είναι μια ξεχωριστή μονάδα από την κεντρική οθόνη. Ευτυχώς το Toyota ακόμα το πιστεύει αυτό. Έχουμε λοιπόν ωραίους συναφή και στιβαρούς περιστροφικούς διακόπτες, είτε έχουμε χειροκίνητο air condition στις φτωχότερες εκδόσεις, είτε αυτό με το κλιματισμό όπως εδώ. Όσο για τις στήρες, αυτή είναι μια τυπική USB Type-A. Ο πίνακας οργάνων έχει ενδιαφέρουσα διάταξη και μια αρκετά μεγάλη οθόνη TFT στο κέντρο για όλες τις βασικές λειτουργίες. Έγχρωμη οθόνη TFT. Το κύριο όργανο είναι το ταχύμετρο βεβαίως και είναι αναλογικό. Ο χώρος φόρτωσης είναι μικρός. Τι περιμένατε, κανονικό crossover με τους χώρους τους και με όλα? Αυτό εδώ δεν πάει να είναι ένα μικρό αυτοκίνητο με μήκος στα 3,7 μέτρα. Παρ' όλα αυτά, αυτά εδώ είναι 231 λίτρα, που είναι κατά 60 λίτρα περισσότερα από ό,τι στο προηγούμενο Aygo. Το άνοιγμα της πόρτας συνεχίζει και περιορίζεται στο γυάλινο τμήμα, που σημαίνει ότι και πάλι έχουμε τζαμόπορτα και μικρό άνοιγμα. Το σχήμα μέσα πάντως είναι αρκετά εκμεταλλεύσιμο παρά το αριθμητικά μικρό μέγεθος και βεβαίως παρά το υψηλό κατόφλι φόρτωσης. Ενώ χώρος για ρεζέρβα δεν υπάρχει, ούτε βεβαίως και ρεζέρβα. Κατά το καπό τώρα, έχουμε έναν χιλιάρι τρικύλινδρο κινητήρα βενζίνης. Ούτε τούρμπο, ούτε ήπια υβριδικό, ούτε φουλ υβριδικό, ούτε τίποτα. Παλιά καλή βενζινούλα. Πρακτικά ο κινητήρας αυτός αποτελεί μια εξέλιξη του γνώριμου συνόλου στο προηγούμενο Aygo. Αποδίδει 72 ύπους και 93 νιτόμετρα ροπής, ενώ σύμφωνα με την Toyota έχει μέση κατανάλωση στα 4,8 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα. Η αληθινή κατανάλωση δεν απέχει και τόσο πολύ από αυτό, αφού στα χέρια μου το trip computer στο Aygo Cross έδειξε τιμές γύρω στα 5,3-5,4 λίτρα σε μεικτή χρήση και κάπου 7 με 7,2 σε αποκλειστική χρήση εντός πόλης. Όσο τώρα για τις επιδόσεις, ας τις μετρήσουμε.
0,54,53 δευτερόλεπτα, 0,115,45 δευτερόλεπτα, 80,120,14,36 δευτερόλεπτα και φρενάρισμα τα 100 χιλιόμετρα σε στάση σε 41 μέτρα απόσταση. Μέτρια αποτελέσματα σε γενικές γραμμές. Προφανώς λοιπόν κανείς δεν θα πάει να αγοράσει ένα Aygo Cross για τις επιδόσεις του. Με ένα τέτοιο μοντέλο κερδίζει σε άλλους τομείς, κυρίως στην καθημερινότητά σου. Είναι δηλαδή ένα αυτοκίνητο πάρα πολύ εύκολο οδηγητό, πάρα πολύ. Πολύ μαλακό σε αίσθηση, με μαλακό τιμόνι, μαλακό επιλογιά ταχυτήτων και μαλακή ανάρτηση, άνετη ανάρτηση. Σε σχέση μάλιστα με την προηγούμενη γενιά του Aygo, το μπροστινό μετατρόχιο του αυτοκίνητου, η απόσταση δηλαδή από τον μπροστά αριστερό μέχρι τον μπροστά δεξί τροχό, έχει αυξηθεί αισθητά και πλέον είναι μόλις 72 χιλιοστά μικρότερο από ό,τι στο μεγαλύτερο μοντέλο, στο Toyota Yaris. Αυτό στην πράξη σημαίνει καλύτερο πάτημα στο δρόμο, καλύτερη αίσθηση στο τιμόνι και γενικότερα καλύτερη συμπεριφορά ακόμη και εκτός πόλης, σε ένα επαρχιακό οδικό δίκτυο ή σε ένα ταξίδι. Επίσης, πάρα πολύ σημαντικό είναι πως το μοντέλο έχει έναν πάρα πολύ μικρό κύκλο στροφής στα μόλις 4,7 μέτρα. Είναι από τους μικρότερους κύκλους στροφής που έχουν τα μοντέλα αυτής της κατηγορίας. Αυτό λοιπόν στην καθημερινότητα σημαίνει μεγαλύτερη ευελιξία σε λιγμούς και βεβαίως λιγότερες κινήσεις κατά το παρκάρισμα σε ιδιαίτερα στενούς χώρους. Αυτό που επίσης είναι περίεργο εδώ είναι οι διαστάσεις των τροχών. Πλέον το Aygo, το Aygo Cross, έχει ζάντες 17 ιντσών ως στάνταρ εξοπλισμός. Ναι, 17ρες, με ελαστικά σε μια επίσης περίεργη διάσταση 175-65. Κάποιες εκδόσεις έρχονται ακόμη και με 18ρες ζάντες αλουμινίου. Έχουμε δηλαδή υπερβολικά μεγάλη διάμετρο τροχού και πολύ μικρό πλάτος στο λάστιχο. Είναι, λες και αν το δεις υπογωνία, σαν να έχει φρίσμπι αντί για ρόδες. Εντός πόλης τώρα το αυτοκίνητο νιώθει σαν το σπίτι του, αλλά ακόμη και σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας, όπως ο περιφερειακός Θεσσαλονίκης ή η Αττική Οδός στην Αθήνα, δεν θα φέρουν το μοντέλο σε δύσκολη θέση, ακόμη και αν ξεπεράσουμε τα επιτρεπτά όρια ταχύτητας. Έστω και με δυσκολία, είπαμε, 72 ύπη είναι αυτοί, δεν γίνονται και θαύματα. Το βασικότερο μειονέκτημα στο Aygo Cross είναι το ταξίδι. Για την ακρίβεια, είναι το προσπέρασμα σε ένα ταξίδι και το προσπέρασμα σε ταχύτητες πάνω από ταχύτητες των 110-120 χιλιόμετρων την ώρα. Ειδικά αν είμαστε 3-4 άνθρωποι εδώ μέσα, καλύτερα αφήστε το. Ακολουθήστε το ρεύμα, βάλτε ένα καλό τραγούδι και απολαύστε το ταξίδι σας, τη διαδρομή σας. Όσο τώρα για την ηχομόνωση, εντός πόλης η τραχύτητα του τρικύλινδρου κινητήρα συνηθίζεται εύκολα. Δεν είναι τόσο έντονη, αν και τα αυτιά μας πλέον έχουν συνηθίσει σε αυτό το άκουσμα των τρικύλινδρων, αυτό το χαρακτηριστικό κροτάλισμα. Εδώ πάντως το μοντέλο αυτό γίνεται πιο λίγο αισθητά από ότι πριν. Και πάλι δηλαδή δεν είναι κάτι το αποτρεπτικό για αυτό το αυτοκίνητο, ακόμη και σε ένα ταξίδι. Στον τομέα της ασφάλειας, το Aygo Cross ενσωματώνει γνώριμα συστήματα της μάρκας ως στάνταρ εξοπλισμός, με το Toyota Safety Sense να περιλαμβάνει προστασία πεζών και ποδηλάτων με αυτόματο φρενάρισμα σε ημέρα και νύχτα, Intelligent Adaptive Cruise Control και σύστημα εποπτείας διατήρησης λωρίδας κυκλοφορίας με επέμβαση στο τιμόνι. Ακόμη και η απολύτως βασική έκδοση έχει Bluetooth, infotainment με οθόνη αφής, Apple CarPlay και Android Auto με καλώδιο, θύρα USB, κανονική Type-A, έγχρωμη οθόνη TFT 4,2 ιντσών στον πίνακα οργάνων, φώτα LED μπροστά και πίσω, αυτόματη λειτουργία φώτων και αναγνώριση ειδικών σημάτων. Όσον αφορά τώρα στη τιμή, το Aygo Cross είναι στο top 5 των φτηνότερων αυτοκινήτων που μπορεί να αγοράσει κανείς σήμερα. Τα υπόλοιπα είναι το Kia Picanto βεβαίως, το Fiat Panda, το Volkswagen Up και το Hyundai i10. Όμως, το Aygo Cross είναι το ακριβότερο από όλα αυτά τα μοντέλα που μόλις είπα, αλλά είναι και το μοντέλο με τον περισσότερο βασικό εξοπλισμό. Σήμερα λοιπόν, Μάιος-Ιούνιος του 2023, το μοντέλο ξεκινάει από τις 15.500 ευρώ περίπου στην απολύτως βασική έκδοση και χωρίς διχρωμία. Βεβαίως, αν αποφασίσει κανείς να ανέβει σε εξοπλισμό, όπως για παράδειγμα να βάλει τη διχρωμία στο αμάξωμα, είναι προτιμότερο να αλλάξει κατηγορία και να πάει σε μοντέλα μεγέθους Yaris. Αυτό πρακτικά είναι και το ουσιαστικότερο αρνητικό σημείο στο Aygo Cross. Το δεύτερο αρνητικό βεβαίως εδώ είναι οι επιδόσεις. Δεν λέω κατά τον άλλο είναι καλή για βενζινοκίνητο αυτοκίνητο, όμως αν πρόκειται να κινείσαι συχνά σε αυτοκινητόδρομο και να κάνεις μεγάλα ταξίδια, θα υπάρξουν πολλές περιπτώσεις που θα νιώσεις ότι σου λείπει αυτή η δύναμη για ένα προσπέρασμα ή για οτιδήποτε. Το νιώθεις αργό, πώς να το πω πιο απλά. Τρίτο αρνητικό στοιχείο εδώ είναι βεβαίως οι χώροι. Μαζί με αυτό το μικροσκοπικό άνοιγμα για την πίσω πόρτα, η πρόσβαση εδώ πέρα δεν μπορεί να γίνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και οι χώροι εδώ δεν είναι τόσο άνετοι, ακόμη και για παιδιά. Θέλω να πω ότι τα παιδιά σε ένα μεγάλο ταξίδι δεν θα νιώσουν ότι θα πάνε βολικά κάπου.
θα δυσανασχετήσουν σε μεγάλα ταξίδια. Και δεν πρέπει να μας ξεγελάει το γεγονός ότι το αυτοκίνητο ονομάζεται πλέον Aygo Cross. Δεν έχει τα χαρακτηριστικά χώρων ενός crossover αυτοκινήτου, όπως επίσης δεν έχει και τα χαρακτηριστικά εκτός δρόμου ενός crossover αυτοκινήτου. Μην πάτε στο χώμα, μείνετε στην άσφαλτο. Στα θετικά της υπόθεσης βεβαίως έχουμε τις διαστάσεις. Το μοντέλο μεγάλωσε, βάρδινε, ψήλωσε και έγινε πολύ πιο άνετο ως προς το εσωτερικό, τουλάχιστον από το προηγούμενο Aygo. Επίσης απέκτησε πολύ πλούσιο εξοπλισμό που από τη μία δικαιολογεί και την ελαφρώς τσιμπημένη τιμή του. Και τρίτον, βελτιώθηκε πάρα πολύ στο κομμάτι της ασφάλειας και της οδικής συμπεριφοράς. Θα κάνει ένα μεγάλο ταξίδι με 130-140 χιλιόμετρα αρκετά άνετο στον αυτοκινητόδρομο. Μπορεί να δυσκολευτεί να τα φτάσει από τη μία, αλλά μόλις τα φτάσει θα είναι πάρα πολύ σταθερό σαν ένα κανονικού μεγέθους αυτοκίνητο. Ενώ εντός πόλης προσφέρει πολύ καλή ευελιξία και έναν ασυναγώνιστο κύκλο στροφής. Αυτά όμως για σήμερα. Πριν κλείσω, ένα τεράστιο ευχαριστώ στην Toyota Viocar Plus στο Κιλκής για αυτό το test drive αυτοκίνητο. Μπορείτε να πάτε να το οδηγήσετε για να δείτε στην πράξη πώς είναι όλα αυτά τα πράγματα που συζητήσαμε σήμερα, αλλά και οποιοδήποτε άλλο μοντέλο της Toyota. Αυτά για σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που φτάσατε μέχρι το τέλος και βεβαίως θα χαρώ να δω τα σχόλιά σας για το Aygo Cross, Aygo X, Aygo H, πείτε το πώς θέλετε, αλλά και ό,τι άλλο θέλετε βεβαίως κάτω στα σχόλια, γράψτε μου πώς σας φάνηκε, τι πιστεύετε, αν έχετε το ίδιο αυτοκίνητο, πώς σας φαίνεται στο δρόμο και όλα αυτά. Υπενθυμίζω πως αν φτάσετε σήμερα για πρώτη φορά στο trcoff.gr, εδώ κάνουμε δοκιμές αυτοκινήτων. Οπότε αν θέλετε να βλέπετε αντίστοιχα τέτοια βίντεο, αν είστε στην αναζήτηση ενός καινούργιου αυτοκινήτου, πατήστε subscribe, παίξτε με την καμπάνα και δίπλα για να παίρνετε ειδοποιήσεις κάθε φορά που οδηγώ κάτι καινούριο. Και μην ξεχνάτε, στο www.trcoff.gr διαβάζουμε καθημερινά τα τελευταία νέα από το χώρο της αυτοκίνησης γενικότερα. Μέχρι την άλλη φορά λοιπόν, από αυτό το Pepper Red με μαύρη διχρωμία Aygo Cross και μένα, να είστε όλοι καλά. Το Aygo τώρα δεν είναι καινούργια ιστορία για την Toyota. Εντάξει, το αυτοκίνητο δεν είναι ηλεκτρικό όπως υπέθεσε αρχικά πολλοί κόσμος όταν είχε δει το πρώτο.